Στην Πάφο να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν αυτή την ώρα βρέχει στην Πάφο, Εμμανουέλα. Καλημέρα Νικήτα. Όχι, αυτή την ώρα δεν βρέχει η Νικήτα. Έχουμε συννεφιά. Βροχές είχαμε και χθες το βράδυ. Ευτυχώς όμως χωρίς να προκληθούν οποιαδήποτε προβλήματα το βράδυ. Ούτε και η πυροσβεστική δέχτηκε κάποιες κλήσεις. Σήμερα όμως, Νικήτα, οι Δήμοι Γεροσκήπου και Πάφου κάνουν απολογισμό των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή έντονη βροχόπτωση. Συνολικά χθες η πυροσβεστική δέχτηκε 30 κλήσεις που αφορούσαν πλημμυρισμένα υπόγεια και υποστατικά, πτώσεις δέντρων και επικίνδυνων αντικειμένων, άνοιγμα φρεατίων, οβρίων υδάτων και σε μία περίπτωση ρημούλκηση ακινητοποιημένου οχήματος. Πλημμύρισε επίσης ένα μηχανουργείο όπου υπέστησαν ζημιές αυτοκίνητα και μηχανήματα, αλλά και ζημιές υπέστη και οικιακός εξοπλισμός σε τρεις κατοικίες. Στο κέντρο της Πάφου, Νικήτα, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του μεγάλου εργοταξίου των λεωφόρων Ελλάδος και Βαγόρα Παλικαρίδη, όπου εκεί διεξάγονται εργασίες. Και στη Γεροσκήπου από τα ορμητικά νερά πλημμύρισε η κεντρική πλατεία και επικείμενα καταστήματα. Να πούμε ότι η συνεργία των Δήμων και της Επαρχιακής Διοίκησης μαζί με την πυροσβεστική έτρεχαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να προλάβουν τα χειρότερα. Ενώ όπως διαφάνηκε, Νικήτα, το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν τα ορμητικά νερά, κυρίως σε περιοχές της Γεροσκήπου, μετακίνησαν διάφορα υλικά, μεγάλα και μεγάλα αντικείμενα, τα οποία έκλεισαν τις χάρες και τα νερά δεν μπορούσαν να απορροφηθούν. Στο Δήμο, όπως φάνηκε και σύμφωνα με πληροφορίες μας, πολλά φρεάτια είναι προβληματικά, αφού δεν μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού, ίσως πρόκειται για κακοτεχνίες. Ο Δήμος Πάφου όμως τα έχει εντοπίσει και το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τις ορεινές περιοχές της επαρχίας Πάφου, δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο κάποιες κατολισθήσεις, για τις οποίες ανταποκρίθηκαν αμέσως συνεργεία για καθαρισμό δρόμων. Όλες οι υπηρεσίες, Νικήτα, βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω και της κίτρινης προειδοποίησης που είναι σε ισχύ μέχρι τις 7 το απόγευμα. Καλός ο καιρός προς το παρόν. Αυτή την ώρα τουλάχιστον στην Πάφο. Το βλέπουμε ακριβώς και από την εικόνα που μας στέλνεις από την Πάφο.